Ο Τζο Μπάιντεν έκανε πάλι το θαύμα του αυτή τη φορά στο ΟΗΕ, όπου έφυγε χωρί να ανταλλάξει χειραψία με τον πρόεδρο τη Βραζιλία Λούλα στο τέλο τη κοινή του ομιλία, ενώ νωρίτερα είχε σκοντάψει και πάνω σε μια βραζιλιάνικη σημαία. Ο 77χρονο Λούλα Ντε Σίλβα συναντήθηκε με τον Τζο Μπάιντεν με σκοπό οι δύο χώρε να βελτιώσουν τι μεταξύ του σχέσει, καθώ τι ΗΠΑ έχουν ενοχληθεί από τι ενέργειε αποδολαριοποίηση των συναλλαγών τη Βραζιλία. Η διπλωματική συνάντηση των δύο χωρών ξεκίνησε σε με απρόοπτα καθώ ο 80χρονο Μπάιντεν σκόνταψε πάνω σε μια βραζιλιάνικη σημαία ύψου 2 μέτρων. Λίγα λεπτά αργότερα στην ομιλία του, ο Μπάιντεν έκανε λόγο για το οικονομικό του όραμα για την ανοικοδόμηση τη οικονομία από τη μέση και προ τα πάνω και όχι από πάνω προ τα κάτω με το Λούλα να παρακολουθεί με απορία. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια τη ομιλία του Λούλα, ο Μπάιντεν φάνηκε να μην ακούει με τα ακουστικά, τα οποία χρησιμοποιούσε για να ακούσει τη μετάφραση. Ο Μπάιντεν έδειξε μπερδεμένο καθώ πάλευε με τα ακουστικά ενώ ο Λούλα τον ρωτούσε αν τον ακούει, ενώ στη συνέχεια ο Αμερικανό Πρόεδρο έβγαλε τα ακουστικά του και σήκωσε τα φρύδια του απογοητευμένο. Στο τέλο τη συνάντηση, ο Αμερικανό Πρόεδρο αντί να χαιρετήσει τον Πρόεδρο τη Βραζιλία που έτεινε το χέρι του για χειραψία, τον άφησε ξεκρέμαστο χαιρετώντα αμήχανα το κοινό πριν αποχωρήσει από τη σκηνή. Ο Πρόεδρο Λούλα έδειξε ιδιαίτερα ενοχλημένο με την κίνηση αυτή του Μπίγντεν, κάνοντα μια χειρονομία με το χέρι του.